Θα καλησπερίσουμε τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Λουμπούνη. Καλησπέρα σας, κύριε Λουμπούνη. Και καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο, γιατί πραγματικά είδαμε μια αρκετά μεγάλη διαδήλωση χθες εδώ στο Ηράκλειο. Αρκετός ο κόσμος. Ακούσαμε και αυτό που είπε ο κύριος Γαλανάκης. Σαφώς και οι γονείς επιθυμούν να επανέλθουμε στην κανονικότητα και βεβαίως κανείς, και αυτό νομίζω ότι δεν το αφισβητεί κανένας από τους πολίτες, κανείς δεν θέλει τους μαθητές με μάσκα. Όταν όμως υπάρχει μια κόκκινη γραμμή με στόχο την θωράκιση των ίδιων των μαθητών αλλά και της ίδιας της κοινωνίας, γιατί αυτά τα παιδιά θα επανέλθουν, θα επιστρέψουν στο σπίτι, θα έρθουν σε επαφή ενδεχομένως με παππούδες και γιαγιάδες, και εκεί είναι το ζητούμενο. Άρα νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή για να ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία. Θέλω το σχόλιο σας. Δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνήσω πραγματικά σε όλα όσα λέτε. Να προσθέσω απλά ότι οι μάσκες, τουλάχιστον οι μάσκες οι ιατρικές και οι φασμάτινες, έτσι όπως έχουν οριστεί με προδιαγραφές από τον ΕΟΔΗ και παγκόσμια, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κύριε Δασκαλάκη, δεν έχουν την ικανότητα να εμποδίσουν το οξυγόνο που έχουμε ανάγκη για αναπνέμα. Αυτό είναι πέρα για πέρα εξακριβωμένο, πέρα για πέρα αλάθητο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν εμποδίζει έναν φυσιολογικό άνθρωπο η μάσκα στο να συνεχίζει να αναπνέει κανονικά όπως το κάνει και χωρίς μάσκα. Η διαφορά είναι ότι όταν φοράμε τη μάσκα, όπως τόνισε προηγουμένως και ο κύριος Γαλανάκης που τον άκουγα που σας μιλούσε, η διαφορά είναι ότι το να φοράμε τη μάσκα είναι μια ύψιστη πράξη κοινωνικής ευαισθησίας. Προστατεύουμε βασικά τους άλλους. Δεν προστατευόμαστε εμείς. Όπως τόνισε και ο ίδιος, ένα παιδί φοράει τη μάσκα και ένα άλλο δεν τη φοράει, κινδυνεύουμε να πάρουμε τον ιό, ακόμα και αν φοράμε τη μάσκα, από τη στιγμή που ο άλλος δεν τη φοράει. Γιατί γίνεται διασπορά του ιού στο περιβάλλον και όχι μόνο του ιού του κορονοϊού, ξέρετε. Μας προφυλάσσει και από όλες τις άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού. Εγώ νομίζω, κύριε Λουμπούνη, και είναι πολύ ορθό αυτό που λέτε, ότι κανένας από τους γονείς, είτε αυτοί που συμφωνούν με τη μάσκα, είτε αυτοί που δεν συμφωνούν, δεν επιθυμούν αυτή την εικόνα στα σχολεία. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο τίμημα και για τους μικρούς μαθητές με τις μάσκες. Όμως, όταν οι επιστήμονες, όταν αυτοί οι άνθρωποι που μελετούν με προσοχή την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας, λένε ότι αυτό είναι ίσως το μοναδικό όπλο που διαθέτουμε μαζί με την ατομική υγιεινή των χεριών, νομίζω ότι οφείλουμε να κάνουμε λίγο υπομονή για να μην δούμε ούτε άσχημες εικόνες στα σχολεία με γονείς που ενδεχομένως να διαφωνούν και να διαφοροποιούνται. Είναι κάτι το οποίο δεν θα κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι όμως το μοναδικό που αποτελεί ως βασικό όπλο κατά της πανδημίας. Αν δεν θέλουμε, συνεχίζω αυτό που λέτε, που συμφωνώ προφανώς, αν δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε μέτρα που θα είναι πολύ περισσότερο δυσάρεστα. Ποια είναι αυτά τα μέτρα, κύριε Λουμπούνη? Ενδεχομένως να χρειαστεί, που από ό,τι φαίνεται από τα πράγματα δεν χρειάζεται, γιατί ακόμα, κύριε Δασκαλάκη, ακόμα και αυτά τα ελάχιστα, επιτρέψτε μου, ελάχιστα μέτρα που κάνουμε αυτή τη στιγμή και που ουσιαστικά δεν επηρεάζουν βαρύτατα και σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική ζωή και την καθημερινότητά μας. Ακόμα και αυτά τα ελάχιστα μέτρα, βλέπετε ότι αν μετρήσετε τα μετρημένα κρούσματα σε ανά εβδομάδα, θα δείτε ότι από την αρχή που τέθηκαν τα μέτρα υπάρχει μια σαφής μείωση. Φαίνεται και στην Κρήτη, φαίνεται και σε όλη την Ελλάδα, αν εξαιρέσεις την Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, όπου είναι το φορτίο που δέχεται ουσιαστικά από όλη την Ελλάδα με την επιστροφή όλων όσων είχαν πάει για διακοπές. Σε επίπεδο Κρήτης, αυτό που λέτε, νομίζω ότι αποτυπώνεται με το πιο ρεαλιστικό τρόπο με την περίπτωση των Χανίων, που πριν από τρεις εβδομάδες είχαμε μια μεγάλη αύξηση κρουσμάτων. Και σήμερα, ας πούμε, δεν έχουμε κανένα κρούσμα. Άρα φαίνεται ότι αυτά τα μέτρα αρχίζουν να αποδίδουν και να φέρνουν τους πρώτους καρπούς. Ελπίζουμε αυτό να φανεί και στο Ηράκλειο που μπήκε σε αυτό το καθεστώς αργότερα σε σχέση με τα Χανιά. Μα ήδη φαίνεται και τονίζω με το ελάχιστο κόστος. Γιατί μην μου πείτε ότι είναι πολύ μεγάλο κόστος να φοράμε μάσκα εσωτερικά-εξωτερικά όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Πέρα από το ότι μας ενοχλεί, σαφώς ενοχλεί, η τήρηση των αποστάσεων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο. Εξίσου σημαντικό και με τη μάσκα, και ο συνδυασμός αυτών των δύο βλέπετε ότι μαζί με άλλα υπιότερα μέτρα αποφέρει αποτελέσματα. Γιατί λοιπόν να μην προφυλάξουμε τη δημόσια υγεία, την υγεία των συμπολιτών μας και των συνανθρώπων μας και την πιθανότητα να φορτωθεί το σύστημα υγείας με περιστατικά τα οποία δεν θα χρειαζόταν να φτάσουν μέχρι εκεί σε διαφορετικό τρόπο. Πάντως, κύριε Λουμπούνη, θα τολμήσω να πω ότι η Κρήτη έχει την εξής διαφορά σε σχέση με περιοχές όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει μια τουριστική σεζόν που είναι σε εξέλιξη. Αν τα πράγματα πάνε καλά, θα φτάσουμε εκεί μέχρι τα τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη.
Όταν θα ρίξει αυλαία η τουριστική σεζόν, σίγουρα τα πράγματα είναι περισσότερο διαχειρίσιμα, γιατί δεν έχουμε αυτόν τον μεγάλο αριθμό πτήσεων. Μπορεί να έχουμε μία μείωση 80%, όμως καθημερινά από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου και των Χανίων περίπου 8 με 10.000 άνθρωποι μετακινούνται. Άρα αυτό θα σταματήσει. Έχουμε την ελπίδα ότι τα πράγματα που μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολα για την υπηρετική Ελλάδα στην Κρήτη θα είναι καλύτερα το χειμώνα. Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει ήδη ένας βαθμός μείωσης του τουρισμού στην Κρήτη και γενικότερα με το γεγονός ότι έχει μειωθεί ήδη από τέλη Αυγούστου ο εσωτερικός τουρισμός. Mm-hmm. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο επισκέπτες ως επιτοπλίστων από το εξωτερικό. Ως επιτοπλίστων. Δεύτερον, η μείωση του αριθμού των επισκεπτών από το εξωτερικό θα αντισταθμιστεί ενδεχομένως από το γεγονός ότι δεν θα είμαστε πλέον σε ανοιχτούς χώρους. Με τη μείωση των θερμοκρασιών θα αναγκαστούμε να μπούμε μέσα σε εσωτερικούς χώρους, που αυτό, παρένθεση θέλω εδώ να ανοίξω, είδατε πόσο σημαντικό είναι για τη μετάδοση με το παράδειγμα του κτηρίου του ΕΟΠΗ εδώ στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Δεν έγινε η άμεση αναστολή λειτουργία τους, με αποτέλεσμα την επόμενη και την μεθεπόμενη μέρα να αυξηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων. Ευτυχώς δεν έφτασε σε διψήφιο νούμερο. Το βλέπετε πόσο σημαντικό είναι η εσωτερική, η μετάδοση του νοσήματος του κορονοϊού σε εσωτερικούς χώρους αυξάνεται πάρα πολύ. Μάλιστα. Και επειδή ξέρουμε όλοι το χώρο του ΕΟΠΗΣΤΟΥ συγκεκριμένου, ένας χώρος που είναι ένας μικρό κτίριο, στενό, με μικρά ανοίγματα αερισμού, καταλαβαίνετε τι θα γίνεται το χειμώνα. Επειδή ο ΕΟΠΗ είναι μια ουσιαστική εστία για το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, πώς θα διαχειριστείτε παρόμοιες εστίες? Δηλαδή, σήμερα κλείσατε την υπηρεσία του ΕΟΠΗ για τους πολίτες. Αυτή θα είναι η τακτική που θα ακολουθείτε, αν υπάρχουν και σε άλλες υπηρεσίες δημόσιες κρούσματα το προσεχές διάστημα? Κοιτάξτε, υπάρχουν πρωτόκολλα διαχείρισης. Αυτά είναι γνωστά. Όπως έχουν δοθεί για τα σχολεία, όπως έχουν δοθεί για δημόσιες υπηρεσίες, για οτιδήποτε. Απλώς στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω για ποιο λόγο το πρωτόκολλο δεν ακολουθήθηκε. Και βέβαια να συμπληρώσω. Είναι ένα ερωτηματικό αυτό πάντως. Δεν είμαστε εμείς που κλείνουμε υπηρεσίες. Αυτό είναι ευθύνη της κάθε υπηρεσίας, ακολουθώντας τις οδηγίες των πρωτοκόλων που έχουν δοθεί κεντρικά από τον ΕΟΔΗ. Μάλιστα. Κύριε Λουμπούνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.